Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ένα στενιού. Αλκολικός αστέρας. Τρέιλερς, τρέιλερς. Αλκολικός αστέρας. Στο 15-1 ο αλκολικός. Στο 8-9 οι υπερδούχοι. Όλα έτοιμα για την έναρξη του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες και την προηγούμενη αγωνιστική. Με νικητήρια ομάδα αυτή του αλκοολικού. Όλα έτοιμα, το τσάβολ πράγματα που ήθηκε. Μπάλα στον Παπασπυρό. Στην πρώτη επίθεση του αγώνα. Στην διαδύο. Από τον Πιτσιλό. Πιτσιλός ο οποίος θα γίνει δικαίωμα για δύο. Ας εγώ στην πρώτη. Του παιχνιδιού είναι γεγονός. Βλάχος. Παπαδόπουλος. Θα πάρει το φάουλ. Να πούμε λίγο στις πεντάδες των δύο ομάδων. Παπαδόπουλος, Βλάχος. Σταυριανάκης. Το νούμερο 3. Ο Γεωργούτζος. Και όταν μας γυρίσει προς την κάμερα θα δούμε και το παιδί της παρέας. Είναι παράλληλα με εμάς. 1-1, το ποδοσφαιρικό του σκορ. Ο Αντωνίου είναι ο παιδί της παρέας για τους τρέιλερς. Παπασπύρος, Πιτσιλός, Αντωνίου, Παπασπύρος Λαδί. Λοιπόν, ξεπεράστηκε το τεχνικό πρόβλημα το οποίο είχαμε. 7-6 το σκορ. Καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο για τον αλκοολικό. Καλάθι το οποίο βάζει και πάλι μπροστά στις φιλοξενούμενες. Παπαδόπουλος. Θα πάρει την μπάλα. Στο Παπασπύρο απέναντί του. Θα πατήσει καλά. Θα στοχίσει. Καθαρίζουν την υπόθεση με την κόρη Μπάου. Τη φιλοξενούμενη. Μεγάλη πάσα. Παπασπύρος. Θα βρωθεί. Αριστερός διάδρομος. Θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το σκορ 4 και 12 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Εδώ στην αρένα του Σέβερ. Παπασπύρος βολές. Έστω και στην πρώτη. Έστω και στην δεύτερη. Σταυριανάκης. Θα κατεβάσει την μπάλα για τους τρέιλερς. Μπάλα στα χέρια του Βλάχου. Θα πάρει το σκριν. Θα πήγε από την αντίθετη. Δεξί διάδρομο. Καλό τελείωμα. 9-10. Ρίγουν και διαφορά στον πόντο. 3-50. Αντωνίου. Αντωνόπουλος, συγγνώμη. Ψηλός. Το Σαβριανάκι απέναντί του. Μεγαλευτεί τον πόντο. Του κορμιού του. Ανοιχτό γήπεδο. Και πάλι από τον δεξί διάδρομο. Ο Βλάχος με το δεξί. Θα κάνει το 11-10. Βάζει σε θέση οδηγού την ομάδα του. Παπασπύρος.
Τον Παπαδόπουλο απέναντι του. Αντωνόπουλος. Καθαρά από τον Βλάχο. Ψηλά. Έχει προθεί φάουλ. Το καθαρά διεταγώ από πάνω. Όχι ρεφ που ήταν δίπλα και σε αυτές τις περιπτώσεις ως γνωστόν. Σημασία έχει τη λέμε ρεφ και όχι εδώ. 11-10. Παραμένει. Σπάσιμο της Μέσης. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και θα δώσει προβάδισμα 3 πόντων για τους Trailers. 13-10. Ένα σερί. 4-0. Πολύ καλή άμυνα. Για να δούμε τον Βλάχο. 15-10. Με ένα γρήγορο 6-0. Στο συν 5. Γεγονός που αναγκάζει τον Αγγολικό να πάει σε ένα time out. 2:43 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, τέλος time out. Η εντολή από τον πάγκο των Trailers είναι ξεκάθαρη. Πίεση σε όλο το γήπεδο. Θέλουν να εκμεταλλευτούν τα νιάτα τους. Την ενέργεια, την αθλητικότητα νομίζω ότι σε αυτό το τομέα υπηρεσίων του Αγγολικού. Έχουμε αλλαγές. Σαβριανάκη στο παρκέ. Λοιπόν, ο Βυσίλος είναι στη γραμμή των ελευθεροβολών. Ένα και 21. Έχουμε στην πρώτη. Παπαδόπουλος θα πάρει το σκριν, θα πάρει και το τρίποντο. Μπάλα στο σίδερο. Καθαρίζουν την υπόθεση αμυντικό rebound παρά λίγο να γίνει το λάθος. Ο Παστήρος με τον Παπαδόπουλο να τον πιέζει. Κάθε φορά που έχει την μπάλα αλλά και χωρίς αυτή να στοχοσίσει τριών πόντων. Παπαδόπουλος. Ο Γεωργούς θα του δώσει το σκριν. Παπαδόπουλος για δύο. Άστοχος. Αντωνόπουλος στο rebound. Και από εκεί στον πρωτόπαπα. Ο Πασπύρος Αντωνόπουλος. Πρωτόπαπας. Πιτσιλός. Αντωνόπουλος για τρεις. Ακόμα δεν έχει μπει στο παιχνίδι ο Άκης. Λοιπόν, 18-12. Με 19 τώρα. Bravo!
rebound. Έλα, μαλακά. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο ημίχρονο. Εδώ στην αρένα του ΣΕΒΕ, 29-21, σκορ πρώτου ημιχρόνου. Έχουν βάλει πάρα πολύ δύσκολα γηπέδου, έχει στον αργολικό. Ξεχάει το σημείο, εύκολο στη δεύτερη. Είναι δεδομένο ότι ο αλκοολικός θα αυξήσει την πίεση στην άμυνα. Λάγος πάει σε μια ατομική ενέργεια, θα πάρει και πάλι την μπάλα στα χέρια του. Στα χέρια του Παπασπύρου η πάσα. Αντωνόπουλος για τρεις, το αγαπημένο του τρίποντο. Αστοχή, την πάσα από ποιον. Αλκοολικός. Το σοφτάρι με το αριστερό, αλλά Γιώργος Κρύπεζης. Και το καλάθι θα έρθει. 29-25. Φοβερή πάσα Παπαδόπουλο. Και στα Βριανάκη. Συγκρούστηκε με Τσαμακίδη. Πρέπει να τον βρει και στα πλευρά. Ήταν αρκετά δυνατή η συγκρούση. Ζητάει αλλαγή. Ελπίζω να μην έχει κάτι σοβαρό. Στη μέση χτύπηση και πρέπει να είναι και ένα θέμα το οποίο το κουβαλούσε. Βλάκος. Παπαδόπουλος. Ο Βλάκος επιθετικό rebound, είναι μάζιος όπως και ο Πιτσιλός, θα πέσει στο παρκέ. Βλάκος. Κάνει καλά τις εκκαινίες του Αντωνίου. Μεγάλη πάσα στον Αντωνόπουλο, τον Παπασπύρο. 9-27, 8-23, πάμε στο time out. Παπασπύρος, επιστρέψαμε από το time out. Θα σταθεί για jump shoot. Και με τη βοήθεια του ταμπλού. Φορέ! 29 όλα. Θέλουν το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Τον Ήγα 3. Πάρα στο σίδερο. Είναι ένα αθλητικό σημείο που οι τρέλες έχουν κολλήσει. Έχουν εκμεταλλευτεί στο έπαρκο οι φιλοξενούμενοι. Και έχουν ισοφαρίσει 29-29, Βλάχος για τρεις. Άστοχος. Μπερνόπουλος ο rebound. Παπασπύρος. Μπερνόπουλος περιμένει, Παπασπύρος θα πάρει το τρίποντο για το προσπέρασμα, όχι. Βλάχος θα βάλει την μπάλα στο παρκέ. Ένας με ένας τώρα, θα πάει στην επαφή. Θα το κόψει στα ίσα. Ολοκάθαρο κόψιμο από τον κύριο με το νούμερο 15, τον Τζαμαγκίδη. 16, συγγνώμη. Προσπαθήσει για δεύτερο συνεχόμενο, αυτή τη φορά Παπαδόπουλος δίκαιο νικητής. Υψηλός. Επιθετικό φάουλ από Γιώργου Τζο.
Υπέροχα στον Παπαδόπουλο. Ανέβασε το καλάθι, θα ήταν ένα υπέροχο. Βλάχος μια πάσα Παπαδόπουλο, θα μείνει στον αέρα! Καλάθι και φάουλ, τι έβαλε! 33-29 και 47. Φοβερή συνεργασία Παπαδόπουλου Βλάχου. Τελευταίος εγκαφής στην μπάλα στο καλάθι και πάρει το φάουλ σε ένα χρονικό σημείο που οι τρέιλερς επιζητούσαν μια φάση σαν τρελίσα για αυτή, για να τους τονώσει την ψυχολογία και το φρόνημα σε ένα χρονικό σημείο που ο αλκοολικός είχε αυξήσει την πίεση και βρει τον τρόπο να τους πληγώνει και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ο Γεωργός ως νέο φάουλ, ζητά αλλαγή. Ήταν και το τρίτο φάουλ, πολύ κακό φάουλ θα πω αυτό. Αντωνόπουλος. Παπαδόπουλος θα πάρει το rebound. Για την ακρίβεια ο Αντωνίου και θα δώσει τον Παπαδόπουλο για να κατεβάσει εκείνος. Για 3. 36-29. Χαρακτηριστικός τρόπος πανηγυρισμού μετά την επίτευξη του σούτ έξω από τη γραμμή των 6.75 για τον Garden Trailers, ο οποίος δίνει προβάδισμα και ανάσα 7 πόντων στην ομάδα του στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Υψηλός θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ και θα κυκλίσει ένα για 2 ελεύθερες βολές. Τριάντα 36-31. Βλάχος. Μπάλα θα περάσει χαμηλά. Λίγο παρεκκεδεμένη φάσα η οποία αυτή πέρασε. Και θα τους συγχύσει εν τέλει. Ήταν κακή. Αντωνόπουλος. Θα τελειώσει τη φάση. Κάνει το 36-33. Βλάχος. Και απέναντί του τον Πάπα Κωνσταντίνου. Σου τριών πόντων, 39-33. Βρίσκει σκόρ έξω από τη γραμμή των 6.75 με συνέπεια και οδηγεί εκ του ασφαλούς σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα την ομάδα του στο ΣΥΝ 6. 2.51 είναι ένα τρίποντο που αναγκάζει τον πάγκο, του αλκοολικού να πάει σε ένα time out. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα παρέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Έναρξη παιχνιδιού μετά το τέλος του time out. Πρώτο Παπάς.
Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Την μπάλα γυρίζει. Παπασπύρος. Για δύο από τη γωνία. Και τα λάθη θα έρθει. Το νούμερο 11. Τον βρούμε τώρα, ένα λεπτό. Τον Παντάζη. Βλάχος. Κολλημένος ο Καρπαλώνας πάνω, ένα βηματάκι πίσω. Σαφρακόπουλος, το Φύση, πιψηλός κυριαρχή. Πρωτόπαπας. Πιψηλός. Για 9-37. Είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο τελευταίο δεκάλεπτο. Επιθετικό rebound από το νούμερο 9 των Trailers. Πυριόχο 41-37. Δίνει πολύτιμη βοήθεια σε ένα πολύ σημαντικό κομβικότατο χρονικό σημείο του παιχνιδιού. Ο Παστήρος μέσα και αυτός. 41-39, μία σου και μία μου. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς. Ζαφ. Παπαδόπουλος. Θα κρατήσει την μπάλα, Κυριόχος. Πολύ ωραία ο Βλάχος. Το μπάλε! 45-39. Φοβερός. Είναι φοβερός ο μικρός αυτός. Δεν θέλω να ρίξω τους υπόλοιπους. Είναι μια ομάδα η οποία τα δείγματα γραφής, εγώ την χάνει πρώτη φορά να την παρακολουθώ. Άριστες οι εντυπώσεις. Και σύμφωνα με αυτά που βλέπω, θα μπορούσα να είναι και πιο ψηλά. Θα το συζητήσω μετά με τα παιδιά τι ακριβώς έχει γίνει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ο Βλάχος ευτυχή. Αν υπήρχε και ένας, τώρα ας μην με κυνηγάει ο Πυριόχος με αυτό που θα πω. Ούτε ο Σταυριανάκης. Παπασπύρος! Ο Θεότρελος του έβαλε. 44-42. Αζάια κάνα σε λευκό είναι. Παπαδόπουλος. Βλάχος. Παπαδόπουλος. Θα πάρει το φάουλ. Πολύ κοντινάντο. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Υψηλός θα πάει προς τα μέσα, θα βάλει το καλάθι. 46-44. Να μην έχει χτυπήσει το βασικό και θα σταματήσει λίγο η φάση. Εντάξει Άκη μου, τώρα έχεις να κάνεις με παλιόπαιδα, νέους στην ηλικία. Θυμήσου και εσύ πως ήσουν στη δικιά τους. Τον έχουνε πάρει από κοντά και τον πιέζουν, όχι μόνο αυτόν, όλο τον αλκοολικό, σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ. Και πολύ καλά κάνουν, θα πω εγώ.
5 δευτερόλεπτα. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος για 3. Αστοχός. Ένα δευτερόλεπτο. Τέλος, ήταν μετρήση. 46-44, σκορτή του 10 λεπτού. Επιστρέφουμε σε λίγο. Θα στοχίσει. Ο Παπασπύρος φέρνει το παιδί στην απόλυτη ισορροπία. Και πάλι μετά από εκείνο το 29-29. Βλάχος. Κάτσε γραμμή της Πεγλιάη. Πάσα, Βλάχος έκλεψε. Αντωνίου. Μπάλα χαμηλά στον Τηλιόχο. Αντωνόπουλος για 3. Αστοχός. Όχι, σε καλό βράδυ ο Άκης απόψε. Σαβριανάκης. Τον Έτερο. Τον Γιώργο. Αντωνίου. Βλάχος. Πάει Σαβριανάκης για το σκήνο, το πάρει. Περιμένει στην αδύνατη πλευρά Αντωνίου με ψωμένα τα χέρια. Δεν τον έχει δει ο Βλάχος. Έχει κερδίσει όμως το φάουλ. Καμιλά. Τηρίωχος. Σταυριανάκης για 3. Σταυριανάκης θα πάρει και το θετικό rebound και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Άσοκος στη δεύτερη. Από Κωνσταντίνου. Στο αμυντικό σκουπίδι. Παπασπύρος. Για 3. Αστοχός. Και σε μια γρήγορη επίθεση. Στηρίχθηκε στο αίσθηκτό του. Και στη συγκεκριμένη φάση δεν τον δικαίωσε. Βλάχος. Σταυρωτές. Ρακέα. Jump shoot. Μέσα! 48-46. Δίνει προβάδισμα εκ νέου στους τρέιλερς. 5-35. Άκης. Την μπάλα χαμηλά. Τον Πανταζή. Έχει Περιόχο. Με βήματα. Η άμυνα Περιόχου Αντωνίου. Υποδειγματική. Τον υποχρεώνουν σε βήματα. Γιωργούτσος θα περάσει στο παρκέ, στη θέση του Σταυριανάκη, του Γιώργου. Ο Νικόλας μένει στον αγωνιστικό χώρο και κατεβάζει την μπάλα για λογαριασμό της ομάδας, ο Βλάχος. Ένα βηματάκι πίσω, την φορά θα στοχίσει. Πίσω, πίσω, για 3, αστοχός. Για να δούμε το θα βάλει την μπάλα στο παρκέ και θα την αφήσει υπέροχα με το δεξί. Είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου μακράν του δεύτερου. 50-46, στο σύν 4 τον Όπουλος θέλει τον Βλάχο. Είχε να βάλει και το καλάθι, πήρε από τον Γιωργούτσο όχι μόνο το φάουλ. Είναι φάουλ για 3 και είναι το 4ο του φάουλ. Είναι το 4ο φάουλ του Γιωργούτσου.
6-28 για το τέλος του παιχνιδιού. Θα πρέπει ο ίδιος να διαχειριστεί αυτά τα τελευταία 6,5 λεπτά, διότι έχει 4 φάουλ. Το επόμενο τον στέλνει στον πάγκο. Δαμπενόπουλος τους έκανε καλαθιού και τον Βλάχο και τον Γιωργούτζο, να τα λέμε κι αυτά. Μίλησε η εμπειρία της κλάσης. Βλάχη, ας το δώσει η δεύτερη. Είναι για τα απαιτούμενα γαλλικά σε αυτές τις περιπτώσεις για να αποφορτιστεί περισσότερο. Πενήντα, 47 παραμένει, κάνει και την τρίτη βολή. 3-3. Σέβη ανάγκης. Λάχος. Αφήπασα. Στα χέρια του Μανταζή. Αφήπησα τον Αντωνόπουλο. Ο Άκης για 3 για την ισοφάριση. Όχι. Σέβη ανάγκης. Θα φουτήξει το στην μπάλα, θα πάει προς το καλάθι, υπέροχη πάσα! Τελικώς αποδέχτησε ο Βλάχος, αλλά νομίζω το μισό και βάλε καλάθι, ανήκει στο γύρο με το νούμερο 19. 52-47, 5-46, πρωτόπαπας, άστοχος, ο Βλάχος στο rebound. Κάτι μου θυμίζει ο Βλάχος από... Ήταν κάποιο σέρβο που θυμίζει, θα τον βρω, που θα... Όλο στη λάκη του. Γιωργούτζος Κυριώχος. Πού? Σε αντίπαλα χέρια. Ο Παπασπύρος. Θα πετύχει το καλάθι. Θα το πετύχει. Με τον δικό του. Μοναδικό ιδιαίτερο τρόπο. 52-49. Λόγω στη μία κατοχή. Μαύρη ανάγκη. Σταματάει την τρίπλα. Πολύ ωραία πάσα. Είναι η δεύτερη μαγική του ασίστ και σε τι χρονικό σημείο. 54-49. Είχαμε στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Παπασπύρος αμέσως για 3. Αστοχός. Σαβρή ανάγκης. Screen, ανέβει ο Πυριώχος, ο Αβριανάγκης. Κακή πάσα την φορά, κακή δημιουργία, θα κάνει το λάθος. Παπασπύρος, θα πάρει το επιθετικό. Μάχεται, Μπανταζής, Άκης. Ο χρόνος έχει ανανεωθεί, ο Αντωνόπουλος πήγε προς το καλάθι. Θα μπορούσε να παίξει σε μια πιο μεγάλη επίθεση. Τους πέρασε όλους με το αριστερό. Καλάθι έβαλε πάλι, 56-49, πάμε σε time out. Λοιπόν, βρήκαμε και σε ποιον μοιάζει ο Βλάχος. Φυσικά και μοιάζει στον Πιέλικα. Υγιή. Πρώτο Παπάς. Θα πω πολύ ωραία στο θεμαγκή του. Εκείνος με το δεξί. Αφήσει την μπάλα στο Ρανάτι, 56-51. Σαβριανάκης. Γιωργούτσο στο σοκί. Ζαφ στο rebound. Παπακουσταντίνου θα κλέψει. Παπασπύρος. Θα πάρει νέο επιθετικό rebound. 3-25. Νέο τρίποντο. Άστοχος. Θα διανέξει, θα πάρει το φάουλ. Αλλαγή, αλλαγή. Αλλαγή σου. Βλάχος. Να βλέπω τον Πιέλιτσα ίδιε. Βλάχος. Βήματα. Πρέπει να γύρισε και λίγο το πόδι του. Δεν καταλαβαίνει, εντάξει, μια χαρά είναι. 2:55. Τώρα πρέπει να σφίξει τα δόντια. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί τέτοιου είδους.
53. Γιώργος με πέμπτο, με πέμπτο, ναι. Τα δύο τα έκανε τσάμπα στα μέσα του τρίτου δεκαλεπτού. Είχε ένα φάουλ, ξαφνικά βρέθηκε με τρία. 56-54. Λιώνουν στο καλάθι. Καπρόπουλος. Καπριανάκης για τρεις. Επιθετικό ριμπάντο τον Πυριόχο. Ο Σλάβια 2, Σαμακίδης θα κόψει η μπάλα για τον Αλκοολικό. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Πολύ μεγάλο φινάλε. Από Κωνσταντίνου τον Πρωτόπαπα. Νομίζω ότι είναι ένα χρονικό σημείο που πρέπει να ξαναπεράσει το Παπασπύρο στο παριέ. Φοβερή πάσα Πρωτόπαπα στον Πιτσιλό, θα τελειώσει! 56 όλα! Βλάχος για τρεις, όχι. Παίρνει και το ριμπάου, Ταντονόπουλος. Και τώρα ο Αλκοολικός έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Πρωτόπαπας. Ο Αντωνόπουλος για τρεις. Άστοχος. Η μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου. Καριανάγκης. Κυριόκος ο Ζα. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Δεν του κάνει το χατήρι πορτοκαλί. 1-13. 70 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος. Το παιχνίδι φλερτάρει ανοιχτά και με το έξτρα πεντάλεπτο. Πρωτόπαπας και αυτό! Πρωτόπαπας! Είναι ο έξτρα παίχτης που χρειαζόταν ο Αλκοολικός. Βγαίνει μπροστά σε τι χρονικό σημείο και βάζει μπροστά τον Αστέρα με 56-58. Πάμε σε time out. Βάλα και πάλι για τους γηπεδούχους. Νομίζω πως ναι. Αναφορά της μπάλας. Μπάλα στον Βλάχο. Βλάχος απέναντι σε όλο τον Αλκοολικό θα στοχίσει. Παπασπύρος. 36 δευτερόλεπτα τα 17 για τον Αστέρα. Και απέναντι τον Παπαδόπουλο. Ο οποίος σύγχυσε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Παπασπύρος. Σταυρωτήσει, σταυρωτήσει. 56-60. Το 56. Αν δεν κάνω λάθος 49.
Έχει γίνει 56-60. 60-60. Άστοχος. Πρέπει να πάρει σε μια γρήγορη επίθεση. Πρέπει να βιαστούν οι τρέιλερς. Τι περιμένει ο Παπαδόπουλος. Με φάουλ Αντωνόπουλου πάνω. Για τρεις, μέσα! 59-60! Αυτό είναι το μπάσκετ! Μειώνουν στο πόντο, time out, τίποτα δεν έχει τελειώσει! Εδώ στην αρένα του 7. Απίστευτα πράγματα γίνονται εδώ, απόψε πολύ μεγάλο παιχνίδι για τους δύο. Υποθέτω ότι τώρα σε αυτά τα 7,3 το πρώτο πράγμα που θα κάνουν οι τρέιλερς είναι να τους πάνε στις βολές. Δούμε τι θα δούμε. Επαναφορά από πιτσιλό. Εκεί πρέπει να γίνει το φάουλ. Γίνεται στον πρώτο μπαμπά. Τα 5,5. Γίνεται και πάλι φάουλ στο πρωτόπαπα και αυτό το φάουλ το στέλνει στις βολές. Νομίζω πρέπει να πάει και για τις δύο μέσα. Δεν τίθεται θέμα πόσον μπει η πρώτη. Το πάρουν το παιχνίδι, νομίζω το φίλουν σε αυτόν εδώ τον κύριο. Ας το κοστί δεύτερη, Πυριώκος. 10,2. Time out. Την μπάλα στους τρέιλες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι μπορεί να συμβεί σε αυτά τα 0,2. Ότι προλαβαίνει να βγει ένα καθαρό σύντυπο προϋποθέσεις συμβαίνει στα Βριανάκης. Λοιπόν,
Ο Ανατολικός πήρε την νίκη. 59-61 για το πρωτόλυμα της Development 2. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το θέαμα το οποίο μας προσφέραν.